Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Α, Αριστοτρίτη 7 Μαρτίου 2023. Είναι διαφορετική Αριστοτρίτη, είναι στο πνεύμα των ημερών. Καλημέρα, Αριστονική. Mm. Ε, μου, ε, θα σου διαβάσω ένα σχόλιο το από ένα βίντεο αυτές τις μέρες που είναι για σένα. Ε, θα σας παρακαλούσα όταν έχετε χρόνο να μας μιλήσετε για το πώς μιλάμε για τα παιδιά, Γι' αυτό που συνέβη και μιλάει για την τραγωδία, την πρόσφατη εθνική τραγωδία στα Τέμπη που συγκρούστηκαν δύο τρένα και έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, τραυματίστηκαν πως οι άλλοι και ολόκληρον το έθνος έχει πέσει σε, σε πένθος και έχουν ξυπνήσει όλα μας τα συλλογικά τραύματα. Αφήνουμε τα συναισθήματα μας να διαφανούν πλήρως, έτσι κι αλλιώς τα παιδιά πάντα διαισθάνονται ότι κάτι συμβαίνει. Επίσης, ανάλογα με την ηλικία, προσαρμόζουμε και αυτά που θα πούμε. Συγκεκριμένα στο γιο μου που είναι 27 ετών, πώς πρέπει να προσεγγίσω το θέμα αντεθεί ώστε να μην του μεταβιβάσω λιγότερα από τα δικά μου τραύματα. Μιλάει γενικά και για άλλα τραύματα. Εννοείται ότι τώρα, ότι μέχρι τώρα έχω προσπαθήσει να μην δείχνω μπροστά του το μέγεθο του πόνου που νιώθω σε τέτοιε καταστάσει. Μέχρι τώρα έχω ενεργήσει εντελώ εμπειρικά. Σίγουρα αν είμαι ψυχοεκπαιδευμένη θα είχα κάνει ψυχοθεραπεία πριν γίνω μητέρα. Ευτυχώ που ο γιο μου και το κορίτσι του έχουν πάρει αυτή την απόφαση και μου δίνει χαρά, δηλαδή κάνουν τα παιδιά τα νεαρά ψυχοθεραπεία. Να είστε καλά. Λοιπόν, και εξ αφορμή αυτού του σχολείου θέλω έτσι να μα μιλήσει για το πώ μιλούμε οι γονεί, όσοι είμαστε γονεί ανηλίκων παιδιών ή παιδιών που βρίσκονται στην εφηβεία, πώ μιλούμε για αυτό που συνέβηκε. Και στην ουσία το ερώτημα είναι πώς οι γονείς δεν προσπαθούμε να μεταβιβάσουμε όσο το δυνατόν λιγότερο τραύμα από το δικό μας τα παιδιά. Ναι. Καταρχήν να δράξω τη ευκαιρία να συλληπιθώ α, τα, τους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, που δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να συμβεί σε κανέναν άνθρωπο. Να συλληπιθώ όλους αυτούς που πονούν μαζί τους και εμείς. Είμαστε όλοι, η όλη Ελλάδα και Κύπρος σε συλλογικό πένθος. Αυτό που έγινε ήταν αδιανόητο, τραγικότατο. Ο θυμός, η απογοήτευση, η αδικία, ο φόβος, το άγχος, η λύπη μας έχουν κατακλείσει από, το, από την Τετάρτη το πρωί που το μάθαμε και είναι πολύ λογικό σε αυτές τις καταστάσεις όπως και σε παρόμοιες άλλες που έχουμε ξαναμιλήσει δυστυχώ δεν είναι η επικαιρότητα στην Ελλάδα και στην Κύπρο δεν μας έχει αφήσει σε χλωρό κλαρί συμβαίνουν πολύ συχνά τέτοια τραγικά τέτοια γεγονότα μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας δεν χρειαζόμαστε άλλους Δυστυχώς αυτό που λέμε είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ξυπνούν όλα μαζί αυτά που έχουμε θάψει μέσα μας, αυτά που δεν έχουμε διαχειριστεί, όλα μαζί τα πένθη περιπλέκονται και δημιουργούν ένα συνοθήλευμα που έχουν βασί, βασίλισσαν τους την ανασφάλεια. Αυτό που έχει διαταραχθεί θέμελα είναι η ασφάλεια. Αισθανόμαστε ότι ζούμε σε χώρες που δεν υπάρχει κανένα αίσθημα ασφάλειας. Ε, και αυτό είναι που α, διαισθάνονται πιο έντονα τα παιδιά. Ε, όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά και όσο πιο λίγα καταλαβαίνουν, ενώ από αυτά που γίνονται από τις ειδήσει, τόσο πιο πολύ είναι έντον ε, τα συναισθήματα τους, θέλουν να αγκαλίτσαν, θέλουν να είναι συνέχεια κοντά μας και αυτό πρέπει να κάνουμε, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίε, να παίρνουμε άφοβα τα παιδιά μας αγκαλιά, να τα, να τα φυλάμε, να τα κρατάμε, να τα φροντίζουμε, να τα αφήνουμε να μιλάνε, να μας μιλούν, να τα απομακρύνουμε από όλε αυτές τις εικόνες που έχουμε δει όλοι μας και τρομάζουμε που τις βλέπουμε, τρομακτικές συζητήσεις, να κάνουμε πράγματα μαζί τους που έχουν συνηθίσει τα παιδιά να μας βλέπουν να κάνουμε, που είναι οικεία, να τους τραγουδήσουμε το τραγουδάκι που τους αρέσει, να τους πούμε το παραμύθι που τους αρέσει και στη συνέχεια να τους πούμε με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, χωρίς λεπτομέρειες, το τι έχει συμβεί στο βαθμό φυσικά που μπορούμε και εμείς να το διαχειριστούμε. Διατηρούμε τις ρουτίνες μας, δεν, δεν, δεν αλλάζουμε κάτι από τις ε, καθημερινές μας συνήθειες. Οτιδήποτε κάνουμε, είτε το, το, παραμύθι μας, είτε την προσεφούλα μας, είτε την αγκαλίτσα μας, οτιδήποτε τέλος πάντων κάνουμε με τα παιδιά μας, τα συνεχίζουμε. Ε, αν χρειάζεται να φύγουμε, ιδιαίτερα για άτομα που είναι συγγενείς θυμάτων ή που είχαν α, πολύ στενά τους πρόσωπα σε όλα αυτά, Αφήνουμε τα παιδιά τα μικρότερα σε ανθρώπους που γνωρίζουμε και γνωρίζουν και τα ίδια και αισθάνονται ασφάλεια κοντά τους και τους αφήνουμε και τους δίνουμε κάποιες οδηγίες, όπως αυτές που είπα πριν, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας είναι σε ασφαλή χέρια. Τους λέμε που θα πάμε και τους λέμε και πότε θα γυρίσουμε. Γιατί, όπως έχω πει, η, η ασφάλεια έχει διαταραχτήσει θέμελα και είναι πολύ λογικό τα παιδιά να αισθάνονται ε, δυσκολία στο να μας απαχωριστούν. Επιτρέπουμε στα παιδιά μας να εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Αν κάποια παιδιά βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα ανήσυχα, ιδιαίτερα παρα, έτσι, ε, έντονα υπερκινητικά, ε, συμπεριφερόνται έτσι, με άσχημων τρόπο, ίσως να είναι ο τρόπος τους να διαχειριστούν την ανησυχία τους και το φόβο να κάνουν τους. Δηλαδή. Μπορούν να κάνουν εκδραμάτιση δηλαδή. Ε, να κάνουν εκδραμάτιση μπορεί να μην ξέρουν να διαχειριστούν τα συναισθήματα, να μην ξέρουν τι συναισθήμα αισθάνονται και έτσι να εκδηλώνουν είτε υπερκινητικότητα, είτε έντονη βομολογία, είτε αταξίες, πράγματα που μπορεί να έκαναν στο παρελθόν ή να μην έκαναν. Δύσκολα συναισθήματα, ίσον δύσκολη συμπεριφορά. Είναι ο κανόνας <χανά> αυτός. Το Μας yeah. λέει η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου που είναι μεταξύ άλλων και ειδική παιδοψυχολόγος. Δύσκολα συναισθήματα στα παιδιά, ίσον δύσκολη συμπεριφορά και μας είπε και προηγουμένως προσπαθούμε συνειδητά να μην διαταραχθούν οι ρουτίνες των παιδιών. Ναι. Λοιπόν, βοηθούμε τα παιδιά μας να ονοματοδοτήσουν αυτό που νιώθουν. Νιώθω φοβισμένο, νιώθω θυμωμένο, νιώθω λυπημένο. Είναι φυσιολογικό να τα νιώθουμε αυτά τα πράγματα. Δεν λέμε μα γιατί νιώθει έτσι μα γιατί έλα να παίξουμε να χαρείς, είναι, είναι συναισθήματα που είναι πολύ φυσιολογικά να τα έχουν τα παιδιά και τα αφήνουμε να μας τα πούν. Ε, δείχνουμε τους με τον τρόπο μας ότι μπορούν να είναι θυμωμένοι, μπορεί να, μπορούν να είναι λυπημένοι, αλλά σίγουρα πρέπει να μην το διαχειρίζονται με τρόπον που είναι ανεπίτρεπτος προς τους άλλους. Δηλαδή να μην χτυπάνε, να μην βρίζουν, να μην κάνουν πράγματα που δεν επιτρέπεται στα πλαίσια των κανόνων που έχουμε θεσπίσει στο σπίτι μας. Βοηθούμε τα παιδιά μας να εκφράσουν το θυμό τους, τη λύπη τους με τρόπους που δεν πληγώνουν, όπως μιλώντας, παίζοντας, ζωγραφίζοντας και κάνοντας δραστηριότητε που τους αρέσουν και που είναι συνηθισμένα να κάνουν. Μιλούμε για πράγματα που ενδεχομένως να πάνε καλά ε, και βοηθούμε το, το παιδί μας έτσι να σπάσει αυτή, αυτή η μονοτονία της λύπης ε, κάνοντας, λέγοντας και άλλα πράγματα να, μη, να μην ε, να ασχολούμαστε με το ίδιο πράγμα γιατί είναι δυσβάσταχτο τόσο για τον ενήλικα όσο και για το παιδί. Αφήνουμε το παιδί να μας καθοδηγήσει. Ε, μερικά παιδιά ας πούμε, μπορεί να θέλουν να τρέξουν ε, αλλά να μας μιλήσουν αλλά να απομονωθούν, αλλά να κλάψουν, αλλά να ζωγραφίσουν, αλλά να γράψουν, αλλά να παίξουν. Το κάθε παιδί έχει τον τρόπο του, έχει τις άμυνες του, έχει τον τρόπο να διαχειριστεί τη δυσκολία του και το αφήνουμε να το διαχειριστεί όπως το ίδιο νιώθει καλύτερα. Ε, προσπαθούμε έτσι να, την ιστορία που θα πούμε να αφήνουμε το παιδί να μας οδηγήσει, δηλαδή βλέπουμε ότι το παιδί δυσκολεύεται να μας ακολουθήσει. Το βλέπουμε ότι είναι δύσκολο για αυτόν να ακούσει τη συνέχεια, δεν χρειάζεται να, να του πούμε περισσότερα πράγματα. Ε, όταν θα είναι έτοιμο θα μας ρωτήσει περισσότερα πράγματα. Ε, αν τα παιδιά μας είναι πολύ δύσκολα και χρειάζεται έτσι να ενημερώσουμε το σχολείο τους. Είναι καλό να ενημερωθούν τα σχολεία και είναι καλό και στην Ελλάδα και στην Κύπρο στα σχολεία των παιδιών, όσων παιδιών φοιτούσαν εκεί να τα επισκεφτούν ειδικοί παιδοψυχολόγοι και να μιλήσουν μέσα από εργαστήρια στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ελίκο να, το... να μην δηλαδή, το... Οι δηλαδή τα παιδιά τα Ναι είτε η μαθητή του, η φοι, φοιτητή τους που έχει ενδεχομένω τελειώσει το σχολείο. Σημασία είχε ότι το ξέρανε, ότι μπορεί να ήταν μικρότερη τάξη, αλλά το γνωρίζανε και αυτά έχουν την ανάγκη να εκφραστούν και να μιλήσουν. Ε, πράγματα λοιπόν τα οποία είναι οικεία στα παιδιά είναι καλό να τα, να τα συνεχίσουμε μπορεί το παιδί να εκφράσει την ανάγκη να είναι συνεχώς μαζί μας, να θέλει να κοιμηθεί μαζί μας, να κάνει Πάλι παιδισμού που δεν, ήταν, δεν είμαστε συνηθισμένοι να κάνει στην ηλικία που είναι. Α το αφήσουμε αυτή την περίοδο μέχρι να περάσει αυτή η πολύ δύσκολη φάση που περνάμε όλοι μα. Ε, ας το αφήσουμε και αργότερα δούμε ότι συνεχίζει τότε με την ειδική καθοδήγηση του παιδοψυχολόγου που οι γονείς εμπιστεύονται, του παιδιάτρου τους, γενικότερα τους ανθρώπους που τα δίπλα στο παιδί και γνωρίζουν το παιδί, να το συμβουλευτούν για το πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Ε, είναι πολύ σημαντική η πληροφορία του όταν λείπουμε από το σπίτι λέμε στα παιδιά μας πού θα πάμε, πόση ώρα θα λείψουμε και πόση ώρα θα επιστρέψουμε. Ε, γιατί έχω πει ότι η ασφάλεια είναι το πρώτο που διαταράσσεται ε, σε αυτήν την φάση. Ε, δηλώσεις όπως ε, μην ξαναπάτε στο πανεπιστήμιο, μην ξανασταματήστε ε, οι σπουδές σας, ε, δεν είναι χώρα αυτή να ζείτε και όλα αυτά τα που έχω ακούσει και με έχουν θυμώσει. Ε, είναι καλό να τα κρατήσουμε για τον εαυτό μας αυτές τις δηλώσεις γιατί... Είναι δύσκολη η, φάση αυτή και δεν είναι σωστό να λέμε τέτοιε δηλώσει είτε στα παιδιά που είναι και θα δώσουν εξετάσει τώρα πανγκύπριε πανελλήνιες είτε στα παιδιά που φοιτούν ήδη στα πανεπιστήμια. Δεν ναι, θα χρεωθούν. Όταν οι γονεί. τα παιδιά την αδυναμία και, την... και το έγκλημα που έχει κάνει αυτό το κράτο, το ελληνικό κράτο, ε, απέναντι στις, στους Ελλαδίτες, τους νεαρούς και τους, α, αυτής της χώρας. Και το έγκλημα που το... έχουμε κάνει όλοι όσοι ανεχόμαστε ήταν τη διαφθορά και τη διαπλοκή ναι. όλες αυτές τις δεκαετίες. Ακριβώς. Φυσικά το έγκλημα βαραίνει περισσότερο του κυβερνώντες οι οποίοι εν γνώση τους, εγνώσει τους αριστονίκη είχαν τα παιδιά και τον οποιοδήποτε ταξίδευε. Φυσικά ήταν εν γνώση τους, γνώριζαν. Μέντε το τρένο, πήγαν... Σε τέτοιο σοβαρό κινδυνό. Δέκα είχαν... μέρε μέρες πριν γίνεται το συμβάν το γνώριζα στη Βουλή, ήταν θέμα στην ελληνική Βουλή αυτό το θέμα και δεν έκαναν απολύτω τίποτα για να μην φορτώνουμε τις ευθύνε μόνο στα εύκολα θύματα. Yeah, να λέμε yeah. και τα μεγάλα κεφάλια. Και είναι καιρός ε, σ, να, να αντιληφθούμε ότι ως ενεργοί πολίτες πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημα μας απέναντι σε αυτήν την αδιαλαξία ε, των κυβερνώντων, αυτήν την παθητικότητα, την απάθεια μπροστά στον πόνο, την έλλειψη συνέστησης και την, την έλλειψη εθνικής συνείδησης απέναντι στου στους νέους, ιδιαίτερα τους νέους και να σταματήσουμε να λέμε δηλώσει ότι πρέπει να σταματήσουν τη ζωή τους να σταματήσουν να σπουδάζουν, να σταματήσουν να μορφώνονται να σταματήσουν να πηγαίνουν εκδρομές επειδή το κράτος αυτόν είναι ανίκανο να κάνει το οτιδήποτε λοιπόν, ε, προσοχή λοιπόν σε αυτά που λέμε στα νέα παιδιά ε, προσοχή Αν ένας στα... είναι σε αυτή την κατάσταση που τα πιστεύει αυτά τα πράγματα τι πρέπει να κάνει σίγουρα. Σε κάθαρα να, να μην το πει στα παιδιά του. Τι πρέπει να κάνει όμω ο, ο ίδιο που το, α, το Είναι, είναι ο δικό του πόνο, ο δικό του φόβο, τον οποίο μεταλαμπαδεύει στα παιδιά του. Τους, ε, είπαμε ότι τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά και μπορεί κάποιος να τραυματιστεί μέσα από την εξιστόρηση αλλά μέσα και από τη συμβίωση με κάποιον άλλο. Δηλαδή, αν εγώ εξιστορήσω μια ιστορία η οποία είναι τραυματική, μπορεί να τραυματίσω και έναν άλλον άνθρωπο. Ε, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο αυτό που λέω, αλλά αυτό είναι. Και τους φόβους μας. Μπορούμε να φορτώσουμε τους δικούς μας φόβους, τις δικές μας ανασφάλειες, τα δικά μας αισθήματα δικές τους άλλους. Ας τα κρατήσουμε για τον εαυτό μας και ας ζητήσουμε επαγγελματική βοήθεια για να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε και να μην φορτώνουμε ο ένας πάνω στον άλλον, να μην κάνουμε νεμετών ο ένας πάνω στον άλλον τα δικά του συναισθήματα. Είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα, είναι υπεραρκετά για μα. Α μην τα φορτώνουμε και στου άλλου. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, που η ανθεκτικότητα του έχει τρανταχτεί θέμελα. Υπάρχουν γονεί που έχουν πάρει στάχτε. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία όρεξη να τους φορτώνετε τα δικά σας συναισθήματα και τα δικά σας θέματα. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν αγκαλιά Κατανόηση, να στεκόμαστε αθόρυβα, σιωπηλά, χωρί να λέμε ούτε μία λέξη, γιατί οι λέξει έχουν χάσει το νόημα του. Δεν υπάρχει λέξη που να μπορεί πραγματικά να χαϊδέψει έστω και λίγο τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Ο πόνο είναι αβάσταχτος. Και είναι το μόνο που θέλουν αυτοί οι άνθρωποι τους είναι άνθρωποι, σιωπή. Σιωπή δηλαδή το... και αγκαλιά. Άμεσα... Τίποτε. Άμεσα για του άμεσα πενθύντε ανθρώπου, μάλλον σε αυτή τη στιγμή για αυτούς που έχασαν δικά τους Τους πρόσωπα. Μιλώ για αυτούς που βερθούν, για τους φοιτητές αυτών των παιδιών που ήταν δίπλα τους, για τους συγγενείς αυτών των παιδιών από τον πιο κοντινό μέχρι τον πιο μακρινό και από τα παιδιά που ήταν μαζί τους σε αυτόν τον τρένο ε, της καταστροφής, τα οποία είδαν Σκηνέ κολάσεω. Μιλά για του επιζώντε αυτή τη στιγμή. Ναι. Mm. Θέλω να μα μιλήσει λίγο για το σύνδρομο τη ενοχή του επιζώντο, το survival guilt. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σύνδρομο αυτό, γι' αυτό και σε άλλα παρόμοια περιστατικά α, έχουμε δει παιδιά τα οποία δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν τη ζωή τους φυσιολογικά. Α, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ε, το μετατραυματικό στρες είναι έντονο, είναι επίπονο, χρειάζεται μακροχρόνια ψυχοθεραπεία και αν έτσι λίγο, νιδρώσει λίγο το αυτάκιν αυτών των ανθρώπων, πέραν από δημοσίες δαπάνε και όλα αυτά τα που κάνουν έτσι τα λαϊκίζοντα που έτσι για να, like me, like me. Για να, βοη, για να βοηθήσουν έτσι λίγο το αίσθημα, έχουμε και εκλογέ μην ξεχνούμε, είναι να δώσουν την ευκαιρία να έχουν μακροχρόνια ψυχοθεραπεία να αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι οι φοιτητέ αυτών των παιδιών, όλοι οι στενείς οι συγγενείς αυτών των παιδιών, οι επιζήσαντες να έχουν μακροχρόνια ψυχοθεραπεία εφόρους ζωής, όπως είναι και τα τραύματα που τους φόρτωσαν. Άρα, θέλουν μακροχρόνια ψυχοθεραπεία, πολύ εντατική και συνεπής, ε, γιατί είναι έντονες εικόνες που βίωσαν, ε, είναι έντονα τα τραύματα και ε, είναι πάρα πολύ έτσι, φυσιολογικό να έχουν συχνά flashback Όλων αυτών των εικόνων που έχουν δει, να αισθάνονται ότι θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα, θα μπορούσαν να σώσουν περισσότερους, θα μπορούσαν να φύγουν αυτοί αντί άλλοι, ε, να έχουν ενοχές, να έχουν έτσι πολύ δύσκολα συναισθήματα. και Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν σίγουρα συμπαράσταση και σίγουρα επαγγελματική υποστήριξη. Ναι. Τώρα για αυτόν τον λόγο θέλω να σε ερωτήσω για πάμε στο τελευταίο μέρο τη συζήτησή μα. Με ποιον τρόπο η επαγγελματική βοήθεια που ανέφερε προηγουμένω, που αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρεσαι κυρίω στη ψυχολογική βοήθεια που πρέπει να πάρουν οι άνθρωποι που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν τον περιστατικό από ψυχολόγου. Ποιο είναι ο ρόλο του ψυχολόγου, τι σου κάνει ο ψυχολόγο, πώ θα σε βοηθήσει ο ψυχολόγο αυτέ τι μέρε, Γιατί υπάρχει αυτό το ερώτημα, αν έτσι πλανάται στον αέρα, επειδή ακριβώ έχει συζητηθεί το ζήτημα ότι θα παρασ... λένε και ελπίζω να το κάνουν ότι θα δώσουν ψυχολογική βοήθεια και να το κάνουν σε όλο το χρονικό διάστημα που χρειάζεται γιατί είναι μόνο τις πρώτες μέρες που χρειάζεται ψυχολογική βοήθεια και ο κόσμος ο, ο πολλή κόσμο που δεν έχει και ιδιαίτερη ψυχοεκπαίδευση η γνώση των του αντικείμενου, προβληματίζεται και δεν αντιλαμβάνεται πώ ένα ψυχολόγο βοηθάει έναν άνθρωπο σε αυτέ τι συνθήκε. Είτε έναν άνθρωπο που επηρεάζεται άμεσα, είτε έναν άνθρωπο που επηρεάζεται έμεσα. Εδώ στο κανάλι μας να πω ότι έχουμε διάφορα βίντεο που βγήκαν τις προηγούμενες μέρες τα οποία μιλούμε για το πώς επηρεαζόμαστε μέσα, για το ότι ξυπνά το συλλογικό τραύμα, ότι ξυπνούν τα τραύματα του παρελθόντος στα δικά μας, ότι απορριθμιζόμαστε κλπ. Πώς βοηθάει ένας ψυχολόγος. Καταρχήν ένας ψυχολόγος στον τόπο της τραγωδίας ή γενικότερα έξω από τα νοσοκομεία δεν μπορεί να παράσχει θεραπεία. Και δεν, δεν είναι ο ρόλος του θεραπευτικός. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός. Υπάρχει εκεί ως παρουσία για όσους θέλουν να μιλήσουν, γιατί δεν είναι όλοι που θέλουν να μιλήσουν. Ε, κάποιοι, απλ, κάποιοι απλά κραβγάζουν τον πόνο τους και είναι δικαίωμα τους και δεν θέλουν κανέναν και αυτό είναι δικαίωμα τους. Ο Ευαγγελματίας Ψυχολόγος είναι εκεί για όσους θέλουν να μιλήσουν, για να δώσει τις πρώτες ψυχολογικές βοήθειες, για, να, για κάποιους που θέλουν να ρωτήσουν κάποια πράγματα, πώς να το πουν εδώ, πώς να το πουν εκεί, αν έχουν παιδιά άλλα, αν έχουν κάποιο συγγενή που έχει κάποια πάθηση και δεν ξέρουν πώς να το ανακοινώσουν, για, για αυτούς που πρέπει να διαχειριστούν όλα τα αυτά τα δύσκολα ζητήματα είναι εκεί για, για υποστήριξη, είναι εκεί για να τους πουν, για, τα, για να ψυχοεκπαιδεύσουν ενδεχομένω, να του πούνε τι είναι φυσιολογικό σε αυτή τη φάση και τι όχι, αν είναι φυσιολογικό να αισθάνονται με κάποιον τρόπο ε, ή όχι, ε, είναι εκεί για να πούνε, να δώσουν πληροφόρηση για το πού μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να απευθυνθούν, ε, για δομέ ενδεχομένω που μπορεί α, να χρειάζεται να παραπαιμφθούν, ε, για δομες ενδεχομενω που μπορει να χρειαζεται υποστήριξη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας αυτών των ανθρώπων και φυσικά είναι και εκεί για αυτούς που θέλουν να μιλήσουν, να εκφράσουν τον πόνο τους, την αγανάκτησή τους, το θυμό τους, Α, είναι εκεί και για αυτόν τον λόγο. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε θεραπεία, στον τόπο του, ε, του εγκλήματος ήταν να πω, περί εγκλήματος πρόκειται φυσικά. Βεβαίως. Ε, σε καμία περίπτωση δεν είναι εκεί για να πούν κάποια χρυσά λόγια, κάποια απίστευτη απάντηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν λόγια που μπορείς να δεις σε αυτούς τους ανθρώπους, καταπραϊντικά. Δεν υπάρχει τίποτα καταπραϊντικό. Αλλά είναι σημαντικό να δώσουν και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σε ε, το κοινωνικό δίκτυο που έχουν αυτές οι οικογένειες, γιατί όλο το κοινωνικό δίκτυο πρέπει ε, να ε, έτσι, διαχειριστεί με πάρα πολύ συναισθηματικών και προστατευτικών τρόπων αυτή την κατάσταση να είναι δίπλα στις οικογένειες να νιώθουν αυτές οι οικογένειες ότι δεν είναι μόνοι τους ότι είμαστε όλη η Ελλάδα και η Κύπρος μία φωνή και μία γροθιά και μία μεγάλη αγκαλιά πρέπει να είμαστε μαζί Α μάθουμε να είμαστε μαζί χωρίς να λέμε πολλά λόγια, δεν χρειάζεται να λέτε λόγια, γιατί τα λόγια σας είναι φτωχά απέναντι σε αυτά που νιώθω. Κάτι αυτοί. έχεις δει και έχει ενοχλήσει Έναν Κάτι άκουσες, κάτι παρακολούθησες, κάτι σε ενοχλήσε. Ε? Όχι, όχι, όχι. Έχω δει πολλά και έχω ακούσει διάφορα. Ε, ο ρόλος του ψυχολόγου δεν είναι να, να βρει κάτι μαγικό να πει. Ε, και φυσικά είναι άνθρωπος και φυσικά έχει και αυτός συναισθήματα και φυσικά έχουμε πονέσει κι εμείς και εμείς είμαστε μέρος αυτής της κοινωνίας και σίγουρα δεν έχουμε μαγικές λύσεις. Όμως η επιστήμη μας μας έχει εφοδιάσει με κάποια εργαλεία, με κάποιους τρόπους να μπορούμε να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμα και αμίλητοι. Μερικές φορές ακόμα και η παρουσία, ακόμη και η κατανόηση που μπορεί να δείξει η έλλειψη λόγου που μπορούν να έχουμε... Γιατί αυτή τη στιγμή, όπω έχω πει, είναι φτωχά τα ότι, λόγια, όποια χρόνια και ότι... χρησιμοποιήσουμε, είναι Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτέ τι μέρε έχουν χρησιμοποιήσει τα τραγικά γεγονότα για να αναδείξουν άλλα πράγματα, για να προβάλλουν τον εαυτό του ή για να συμπεριφερθούν με τρόπου που να μην είναι καθαρά αλληλέγγυοι και ουσιαστικοί. Συνέχεια γίνεται αυτό, συνέχεια από πολλούς φορείς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο καθένας ανάλογα με την ψυχοπαθολογία του, με τα προβλήματα του, με την ανισορροπία που έχει την ψυχική, εκμεταλλεύεται τέτοιου είδου γεγονότα για να προβληθεί ή για να πει ότι με τον τρόπο του να διαφημίσει τον εαυτό του. Αυτούς τους ανθρώπους δεν, δεν τους δίνουμε σημασία. Σημασία δίνουμε στους ανθρώπους που είναι θύματα και στους ανθρώπους που θέλουν δίπλα τους, να, να είμαστε δίπλα τους, αλλά και, και να μην αφήσουμε αυτό το έγκλημα να τιμωρείται. Αυτό μπορούμε να κάνουμε ενός κοινωνία και νομίζω ότι ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από το δικό του χώρο, μπορεί να συνδράμει ταπεινά, επιστημονικά, αλληλέγγυα, ανθρώπινα, όπως πρέπει να συνδράμουμε όλοι για να κάνουμε κάτι για αυτόν τον τόπο καλύτερο, όσο γίνεται. Με ποιον τρόπο μπορούμε να καταπολεμήσουμε το κοινό γενικά αυτήν την ανησυχία που νιώθουμε σε σχέση με την ασφαλεία μας. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν αρκετές ενεργειές για να μπορέσουμε να ανακουφιστεί αυτό το αίσθημα της ασφάλειας που έχουμε. Ε, γιατί συνέχεια γίνονται γεγονότα που το, το διαταράσσουν στη θέμελα. Πρέπει ο ενεργός πολίτης μέσα μας να, να επαναστατήσει και να απαιτήσουμε να γίνουν αλλαγές στο εδώ και τώρα. Ε, δεν πρέπει να αφήσουμε απλά να έρθει μια επόμενη μέρα όπου άλλοι άνθρωποι να συνεχίσουν να μπαίνουν στα τρένα, να συνεχίσουν να μπαίνουν σε, αυτές τις, σε αυτά τα, τα, τα τέλος πάντων ελλειπή μέσα για, και, και να συνεχίσουν η ζωή μας κανονικά σαν να μην συνέβη τίποτα. Πρέπει να απαιτήσουμε όλοι μας να αποκατασταθεί το αίσθημα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Και αυτόν θα φανεί τι επόμενε μέρε. Γιατί σίγουρα τώρα, επειδή τα γεγονότα είμαστε σε πένθο, ε, ε, υπάρχει έτσι αυτή, 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 τα θύματα θάβονται αυτή τη στιγμή. Ε, είναι έντονο αυτό και το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπεθήμερο θα είναι έντονο. Το θέμα είναι τι θα γίνει την επόμενη, είναι, τις, τις επόμενες μέρες. Θα συνεχίσουμε κανονικά τη ζωή μας σαν να μέση συνέβη τίποτε. Ή θα σταθούμε πραγματικά δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, όταν τα φώτα της δημοσιότητα θα σβήσουν, αλλά ο πόνος τους θα παραμείνει άσβεστος. Θα, θα μείνουμε δίπλα τους, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να αλλάξουν πράγματα. Ε, να κλείσουμε με έναν αισιοδόξο τόνο. Ε, τη τα νέα παιδιά, νεαρά παιδιά, που μέσα σε αυτήν την τραγωδία, στον χώρο της τραγωδίας, απέδειξαν αυτό που λέμε πολύ συχνά, ότι οι νέοι είναι καλοί, ότι οι νέοι είναι το μέλλον, ότι οι νέοι ε, μας βάζουν γελιά πολλές φορές, μ, τα νέα παιδιά, ε, και ότι δεν ξέρω, αριστονή, και εγώ θεωρώ ότι εφόσον υπάρχουν γονείς οι οποίοι προσπαθούν να μεταδώσουν στα παιδιά τους ανθρωπιστικές αρχές και αξίες, και να τους εμφυσίσουν την υπευθυνότητα. Και υπεύθυνο άνθρωπο είναι ένα άνθρωπο που σε όποιον πόστο και αν βρίσκεται, παίρνει στα σοβαρά τον εαυτό του, τη, δουλειά του, την ευθύνη που έχει απέναντι στου άλλου και παίρνει στα σοβαρά και στου άλλου ανθρώπου. Όσο περισσότεροι γονεί μεγαλώνουμε τα παιδιά μα με αυτόν τον τρόπο και προσπαθούμε κι εμεί ήδη να έχουμε αυτόν τον τρόπο ζωή, κομμάτι-κομμάτι θα αλλάξει αυτή η Δηλαδή, ε, εγώ θέλω να δώσω αυτόν το μήνυμα, ότι ναι, ναι ε, είναι ζήτημα διαφθοράς διαφθορά σε πολύ μεγάλα, σε πολύ ψηλά επίπεδα και κυκλώματο ουσιαστικά, κυκλωμάτων ουσιαστικά, τα οποία δικούν την Ελλάδα για χρόνια, άμα το σκεφτείς, δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένη κυβέρνηση παρούσαν οι προηγούμενε. Δηλαδή, βλέπεις ότι είναι μια κατάσταση... κατάσταση... <laughs> ναι, ναι, ναι. είναι μια κατάσταση η οποία έρχεται και τσουαλιάζεται εδώ πέρα. Ε, Θεωρώ όμω ότι εάν οι άνθρωποι αποφασίσουν ότι εφόσον δεν μπορώ να αλλάξω τη χώρα μου εγώ ίδιο προσωπικά, εφόσον δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα εγώ ίδιο προσωπικά, θα κάνω, θα εξασκήσω την υποχρέωση μου ω υπευθύνο πολίτη όταν θα χρειαστεί ξανά να δώσω τη ψήφο μου, να τη δώσω τη ψήφο μου και να τη σκεφτώ πολύ σοβαρά πριν τη δώσω, να την τιμήσω με υπευθυνόταν να δώσω τη ψήφο μου, όχι σε αυτό που είμαι μαθημένο να την έχω δίνει πάντα, να την, να την δίνω πάντα τη ψήφο μου, όχι εκεί που νομίζω ότι θα μου γίνει ρουσφέτη, να θα μου γίνει κάποια χάρη, αλλά να δώσω τη ψήφο μου σε κάποιον, ε, δεν παίρνω θέση, σε κάποιον που να θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένα βήμα, μια κίνηση προ την αλλαγή. Πέραν τούτου, ε, αν ο καθένας από εμάς ξεχωριστά προσπαθήσει να ξηγιάνει τον εαυτόν του και να επηρεάσει θετικά τους ανθρώπους που συνδέονται μαζί του έτσι θα αρχίσει ουσιαστικά να γίνεται αλλαγή ούτε εσύ είσαι ελληνίδα πολίτης ή ακόμη θα γινώσουν δεν είναι ελληνίδα πολίτης <σομί> ακόμη άρα ε, δεν δε ψηφίζεις ούτε εσύ όπως δεν ψηφίζω ούτε εγώ άρα δεν έχουμε κάποιο θέμα εμείς δεν έχουμε αυτή την επιλογή όταν θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα να, να, να χρησιμοποιήσουμε την ψήφο μας σαν ένα... Το, 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 λιθαράκι, το μόνο λιθαράκι που έχει ένας πολίτης, ε, Ουσία, Είναι η δύναμη του ψήφου του, πολι, του κάθε πολίτη και πρέπει να ψηφίζουν οι άνθρωποι και πρέπει να προβληματίζονται και να ασχολούνται ουσιαστικά με τα κοινά, γιατί αυτά τα κοινά είναι που μας έφεραν σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι λύση το να πει δεν με νοιάζει ότι θέλουν να σκάνουν, δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι με το ένα, δεν ασχολούμαι με το άλλο. Ναι, αλλά μετά βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση. Α, πέραν αυτού, το οποίο εγώ ε, έχει χρόνια πάρα πολλά που το θεωρώ πολύ σημαντικό, το να ψηφίσει ο κάθε άνθρωπο και να σκεφτεί σοβαρά πριν του ψηφίσει, να πάει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να ψηφίσει. Πέραν τούτου, ε, είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, εμεί ήδη να αναλάβουμε την ευθύνη μα σε προσωπικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο όλα αυτά που μας είπε σήμερα να προσέχουμε να μην επηρεάζουμε να αρνητικά τους γύρω μας, να μην επηρεάζουμε να αρνητικά τα παιδιά μας από δικά μας αδουλεύτα ζητήματα, ότι να πάρουμε τα ζητήματα μας εμείς ήδη στη θεραπεία. Η θεραπεία βοηθάει πάρα πολύ, θα το λέω και θα το ξαναλέω, είμαι 48 χρόνο ψυχολόγος, πριν 24 χρόνια ξεκίνησα για πρώτη φορά ψυχοθεραπεία και κάνω δεν ξέρω ποιον κύκλον τώρα, το δέκατο και είναι ότι πιο σημαντικό είναι η ψυχοθεραπεία στη ζωή μου για να με κρατήσει καλά και για να με βοηθήσει πραγματικά να ζήσω τη ζωή μου. Και είμαι ψυχολόγος Ιρία και έχω κάνει ποσούς κύκλους ψυχοθεραπείας. Είναι πολύ σημαντική η ψυχοθεραπεία και είναι, είναι τι να πω, είναι ένα, και σας ξα, θυμίζω σε όσους δεν το ξέρουν, σε όσους το ξέρουν και ξαναλέω για όσους δεν το γνωρίζουν, εγώ δεν εξασκώ αυτή τη στιγμή το ρόλο του ψυχολόγου ενεργά ως ψυχοθεραπεύτρια. Δεν βλέπω κόσμο, δεν το λέω για να έρθει κόσμο σε μένα. είναι πολύ σημαντική η ψυχοθεραπεία. Δίνουμε το δόνο της ψυχοθεραπείας και στον εαυτό μας και στα παιδιά μας. Και αναλαμβάνει ο καθένα την ευθύνη του προσωπικά και τέτοια περιστατικά ας γίνουν αφορμή για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι όλοι και με τον τρόπο που έχει ο καθένα και με βάση την εξάσκηση τη ευθύνη του καθενό να κάνουμε καλύτερη και την κοινωνία και το έθνο και τη χώρα μα. Αυτά. Σε ευχαριστούμε. Ήσουν όπω πάντα φρέσκια. Βλέπετε τη διαφορά μεταξύ μια 40χρονη και μια 48χρονη. Η 40χρονη έχει πιο νεαρέ και παραστατικέ ιδέε. Εγώ έχω έτσι λίγο πιο. Ε, εντάξει, όχι παλιακέ. Εγώ έχω λίγο έτσι μια, μια απόσταση από το θυμό ε, σε αυτή τη φάση. Όμω είναι πολύ φυσιολογικό ότι οι νεότεροι είστε πάρα πολύ θυμωμένοι. Σε αυτόν τον τρένο θα μπορούσε να είναι ο καθένα μα. Όπω το είπε, σε αυτόν τον τρένο θα μπορούσε να είναι ο καθένα μα. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα με άλλη Σε φιλό. Yeah.